σημαίνει ότι αγαπάτε περισσότερο τον Χριστό και θυσιάσατε χρόνο. Γιατί πολλές φορές προφασιζόμαστε ότι δεν βρίσκουμε χρόνο για τον άχρονο Θεό. Εκείνος δεν μπαίνει στα πλαίσια του χρόνου και δεν φοβάται τον χρόνο. Δεν ασχολείται με τον χρόνο. Ζει εν αιωνιότητη και μας καλεί όλους στην αιωνιότητα. Γιατί όμως κάνουμε προηγιασμένα και επίτηδες δεν το έγραψα ως θεία λειτουργία, ούτε την αναφέρω, διότι η σωστή ονομασία, όπως μας έλεγε ο καθηγητής μας που κατάγει την περιοχή, ο λειτουργιολόγος, είναι τα προηγιασμένα δώρα ή καταρχήν η θεία λειτουργία των προηγιασμένων. Γιατί? Διότι υπάρχουν δύο θείες λειτουργίες που πλέον η Εκκλησία τις έχει και τις θέλει. Για την καθημέρα λατρεία είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό. Και για τις 10 επίσημες περιόδους του έτους, Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την παραμονή των Χριστουγέννων, την παραμονή των Θεοφανίων, παλαιότερα γινόταν ανήμερα. Παλαιότερα γινόταν επίσης του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Βασιλείου Μνήμη, θερούμε την του Μεγάλου Βασιλείου Θεοφανίου. Δεν έφταναν, αδελφοί μου, αυτές οι δύο για να δοξάσουμε το όνομα του Θεού. Έφταναν φυσικά και υπάρχουν και άλλες θέσεις λειτουργίες. Σε άλλα μέρη, το Αποστόλιο Μάρκου, του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφού Θεού, τα προηγιασμένα του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφού Θεού, και άλλοι λειτουργικοί τύποι, διαφορετικές, δηλαδή παραδόσεις τοπικές, που γίνονταν τρόπος θείας λειτουργίας. Εμείς εδώ τελούμε τα προηγιασμένα. Προηγιασμένα είναι μία ακολουθία μεταλήψεως. Επειδή τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής δεν έχουμε μνήμες Αγίων και κανονικά δεν μνημονεύονται καθόλου οι Άγιοι που εορτάζουν και η μέρα λέγεται άμνημος, χωρίς μνήμη Αγίων, οι μοναχοί εζήτησαν τρόπο, έψαξαν να βρουν τρόπο να κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού χωρίς να έρθουν σε αντίθεση με την παράδοση της Εκκλησίας που λέει ότι τις καθημερινές, τις Μεγάλες Τεσσαρακοστής, για περισσότερη άσκηση δεν έχει Θεία Λειτουργία. Γιατί Θεία Λειτουργία σημαίνει χαρά, σημαίνει Πάσχα. Ακόμη και ο ποιητής το λέει, Πάσχα θα κάνω πάλι σήμερα, γιατί θα κοινωνήσω πάλι. Το μάθαμε από παιδιά αυτό. Πάσχα γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, δηλαδή τρώμε το σώμα του Χριστού και πίνουμε το αίμα του. Και το λέει ο ίδιος, ο τρόπονο τη άλλη. Και πίνοντα το αίμα, θα ψάρουμε την αναστάσιμη περίοδο, έχει ζωή αιώνιο. Αλλά με απασχολεί καιρό τώρα, από τότε που έγινε κληρικός, γιατί δεν κοινωνούν. Και μάλλον είναι η δική μας συμπαιμνία με την αμαρτία, με τον διάλογο. Και όταν εξομολογούμεθα και η πνευματική μας αφήνουν ελεύθερη, ακόμη και τότε δεν κοινωνούμε. Γιατί? Αφού Θεία Λειτουργία σημαίνει Θεία Κοινωνία. Δεν ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία για να προσευχηθούμε, όχι. Για να προσευχηθούμε ερχόμαστε στον Όρθιο, ερχόμαστε στις ώρες, ερχόμαστε στον Εσπερινό. Θεία Λειτουργία σημαίνει αυτό που ακούσατε από τα αμαρτωλά μου χείλη. Να κοινωνήσω εγώ από τον Χριστό, έτσι έλεγε η πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ. Έλα πρόσχη Κύριε και δες εδώ το Άγιο σου θυσιαστήριο. Έλα κοινώνησε τον ιερέα και διημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί είναι δική του ευχή, αντί του λαού σε όλους. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Πίστης εις τον Χριστό. Αγάπη και φόβος Θεού. Όλα τα υπόλοιπα που μας φορτώνουν μπορεί να είναι βαρέα και δυσβάστατα. Εάν τιμάτε εσείς οι έγκαιροι το στεφάνι σας και ζείτε με αγάπη, με ομόνοια, ως πρώτη προτεραιότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ψυμαχίσετε. Όπως έλεγε ο Μακαριστός, ο Άγιος Φλωρίνης, ένα θηρίο τόσο στο ύψος.
33 χρόνια επίσκοπος, ενώ ήταν πολύ μαχητικός. Μας είπα στο συνέδριο τώρα που χθες, την Τρίτη που έλειπα, ένας από τους πατέρες της Μητροπόλεως, που κατάγεται και αυτός τυχαία από την περιοχή μας. 33 χρόνια, ούτε καθήρισε, ούτε κυνήγησε, ούτε τιμώρησε τον λίγο, ενώ ήταν πολύ αυστηρός. Τους έβαζε στο γραφείο, τους μιλούσε, τους νουβετούσε και τους έστελνε στο έλεος του Θεού. Το κήρυγμα καμιά φορά μπορεί να σας φαίνεται αυστηρό. Ο Κύριος όμως, που δεν κηρύσει, αλλά αγαπάει, περιμένει όλους να γίνουμε ένα με κοινό και πως θα γίνουμε ένα κοινωνότης. Και όταν δεν μπορούμε να ανθέξουμε τη μεγάλη νηστεία, ας ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και του Πνευματικού και ας τον ρωτήσουμε. Και δεν βρήκατε τον Πνευματικό, ρωτήστε τον ιερέα της Ενωρίας και εκείνος θα σας πει. Η πολλή νηστεία είναι του διαβόλου. Η ταπείνωση και η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι του Θεού. Δεν το λέω εγώ ότι είναι του διαβόλου, το λέει το γεροντικό. Γιατί ρώτησε, και έτσι θα κλείσω, έναν ασκητή ο διάβολος. Ποια είναι η διαφορά μας? Μα και εγώ του λέει ο διάβολος νηστεύω. Αφού του είχε πει ο ασκητής ότι νηστεύω. Λέει, πιστεύω στο Θεό. Πολύ του λέει ο ασκητής. Μα εγώ ξέρω γιατί είναι ο Θεός, γιατί ήμουν άγγελος και εξέπεσα. Του λέει, καθημερινά ζητάω συγγνώμη και ταπεινώνομαι. Και εκείνη την ώρα, λέει το γεροντικό, διελύθη η αδυναμία του διαβόλου. Εξαφανίστηκε ο διάβολος. Η ταπείνωση δεν αντέχεται. Η εξομολόγηση στην αρχαία εκκλησία γινόταν δημόσια. Αργότερα έπαυσε. Τώρα έρχεται ο πνευματικός και του λερώνουμε το τετραχύλι. Αυτό κάνει. Αφήνουμε τα μαθήματα στο κάτω μέρος. Για να φτάσουμε εμείς να κοινωνήσουμε, όχι άξιοι. Ουδείς άξιος, λέει και ο Θεός, αλλά με πολύ ταπείνωση και αγάπη στον Θεό της αγάπης του.